αυτή η κατάσταση αρχίζει και υλοποιείται. Αυτή η ατάκα του Προέδρου της ΕΔΕΚ αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα στο κόμμα. Λίγο πριν την κάλπη, ένα νέο επεισόδιο του δικαστικού ρεπορτάζ έκανε την εμφάνισή του με την έκδοση ενός ακόμα διατάγματος. Διάταγμα το οποίο μπλόκαρε όλες σχεδόν τις προγραμματισμένες διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου των εκλογών για την ηγεσία. Το δικαστήριο διατάχθηκε και απαγορεύει στους εναγόμενους αντιπροσώπους τους και στους αξιωματούχους ή και όργανα να δώσουν οδηγίες και να κηρύξουν την έναρξη ή να διεξάγουν το τακτικό συνέδριο των εναγόμενων, το οποίο ορίστηκε στις 11 Νοεμβρίου και την εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου. Το διάταγμα εξασφάλισαν τα στελέχη του κόμματος Μιχάλης Θεοδούλου, Λουίζα Μαυρομάτη και Γιάννης Πιερίδης. Τρεις δηλαδή εκ των 15 που είχαν πετύχει και την προηγούμενη φορά αναβολή του συνεδρίου. Αντί να αποδεχθούν την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση των μελών της ΕΔΕΚ όπως την έχετε δει, προτιμούν να καταφεύγουν στις αστυνομίες, στα δικαστήρια, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζουν το κόμμα. Δεν εξευτελίζουν το κόμμα. Εξευτελίζουν τον εαυτόν τους. Στο τέλος αυτό θα το συνειδητοποιήσουν. Το δικαστικό διάταγμα ήρθε την ώρα που στην Επιτροπή Θεσμών συζητεί το πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ, η οποία προνοεί όπως αποφάσεις των κομμάτων που λαμβάνονται από τα συλλογικά τους όργανα στη βάση των προνοιών του καταστατικού τους να μην τίθεται υπό τον έλεγχο των δικαστηρίων. Πρόταση η οποία απορρίφθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων. Από την εκπομπή Αλφανημέρωση, ο βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους χαρακτήρισε την εικόνα στην ΕΔΕΚ αναμενόμενη από την στιγμή που δεν έγινε συζήτηση γύρω από το Μητρώο Μελών. Δυστυχώς για το Γινάτη βγάλαμε μάτι. Φτάσαμε να ακυρώνονται επανελειμμένες συνδιασκέψεις επαρχιακές και συνέδρια και μόνο κακό κάνει αυτή η ιστορία, μόνο περισσότερη εσωστρέφεια δημιουργεί. Πάντως μέσα σε όλα αυτά υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την επαρχιακή συνδιάσκεψη Λευκωσίας, με τις εκλογές της Παρασκευής όμως για το συγκεκριμένο αξίωμα να τίθενται ένα αμφιβόλο, εν αναμονή ενός νέου διατάγματος.